Η ΕΣΕΕ επισημαίνει την αδυναμία του λιανικού εμπορίου να αντέξει όλες τις απώλειες μετά τον καλοκαιρινό αρμαγεδόνα στην αγορά. Οι εκτόσεις του εμπορίου ξεκίνησαν φέτος στο πιο δυσχερές περιβάλλον των τελευταίων ετών. Το δημοψήφισμα από την ανακήρυξή του και έπειτα επέφερε στην αγορά έμεσες συνέπειες λόγω της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που τέθηκε σε εφαρμογή την Δευτέρα 29 Έκτου και στην ουσία επέβαλε τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων, τα capital controls και το κλείσιμο των τραπεζών που διήρκησε τρεις εβδομάδες, προκαλώντας σε κάθε περίπτωση ένα άνευ προηγουμένου σοκ στην αγορά. Λαβωμένη από τις εκτόσεις και η σεραϊκή αγορά, καθώς τα καταστήματα των σερών είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται κατά 30%. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, έτσι, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, με ξανά εκλογές, με όλα δυστυχώς που πέσανε πάνω μας. Ήταν κάτω, ναι, ήμασταν κάτω. Τώρα, αν κάποιες μέρες έτσι ήταν λίγο, ήταν ψιλοστάχυρα για τις εκτόσεις, αλλά περιμέναμε. Ο κόσμος λογικά δεν υπήρχαν λεφτά για να ψωνίσουν. Τώρα από εδώ και πέρα έρχονται και τα βαριά χαρτιά, εφορίες, έμφυα κτλ. Οπότε λογικό είναι ότι περίσσεψε από τα υπόλοιπα να τα κρατήσουν για να πληρώσουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, η αγορά αργοπεθαίνει, το βλέπουν, αλλά δυστυχώς δεν κάνουν κάτι για να το διορθώσουν. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των εκτόσεων, έτσι. Η τελευταία είναι, ναι, εντάξει, δεν είναι τελευταία, μάλλον τελευταία θα είναι και για πολλούς επαγγελματίες, έτσι προς πάντα πράγματα. Μακάρι να γίνει κάτι καλό, γιατί είναι πολύ δύσκολα. Καταρχήν ήταν μια περίοδος εκτόσεων η οποία πέρασε απαρατήρητη στο καταναλωτικό κοινό και αυτό έγινε γιατί είχαμε τα capital controls, μια περίοδος από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου ουσιαστικά πήγε χαμένη. Σαφώς έχουμε μείωση και νομίζω ότι το ποσοστό είναι κοντά στο 30-40%, βέβαια είναι ανάλογο και την επιχείρηση και το τι είδος πουλούσε, αλλά δούλεψαν κυρίως αυτά που ήταν ήδη πρώτης ανάγκης. Και είναι λογικό από τη στιγμή που ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις φέτος στην πολιτική σκηνή, επομένως λογικό είναι ότι θα επηρεαστεί ο κόσμος. Και συνεχίζει να επηρεάζεται δυστυχώς. Άρα δηλαδή ο κόσμος δεν βγήκε να κάνει. Μα είναι λογικό. Όταν ο κόσμος μπορούσε να εισπράξει 60 ευρώ από τις τράπεζες, είναι λογικό ότι εκτός αποδυναμώθηκαν. Δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια ισχύ όπως είχαν τα άλλα χρόνια. Και η σύγκριση που κάνουμε στα στοιχεία μας κι εμείς είναι απλά για στατιστικούς λόγους και για να δούμε περίπου τι συμβαίνει έτσι, απλά από συνήθεια. Άρα όχι ότι έχει καμία σχέση με το πέρυσι. Τον Αύγουστο είχαμε κάποια κίνηση λόγω των ξένων που έχουν έρθει στις οικογένειές τους, είχε κάποιους γάμους, κάποια βαπτίσια. Τον Αύγουστο είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά δεν μπορεί να καλύψει το κενό του Ιουλίου. Τέλη Ιουνίου και Ιούλιο ήμασταν πολύ χάλια. Mm-hmm. Δηλαδή γενικά δεν τζιράραμε γενικώς, έτσι όπως περιμέναμε. Δημιουργήθηκε κάποια κίνηση, σας είπαμε τους ξένους που έχουν έρθει για το καλοκαίρι. Τώρα βέβαια φεύγουν κι αυτοί. Είναι τώρα και οι εκλογές, δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Θα αλλάξουν και οι τιμές που θα έρθουν τα καινούρια. Ήταν κάτι που αναμέναμε, αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα είναι τόσο μεγάλη πτώση. Κρίνουμε και από αυτά που ακούω γενικά, η πτώση είναι περίπου στο 30% στην παιδική ένδυση. Πιστεύω ότι κάτι περισσότερο σίγουρα θα είναι στα υπόλοιπα, στην αγορά, στα υπόλοιπα καταστήματα, στα υπόλοιπα είδη. Δυστυχώς δεν περιμένουμε και κάτι καλύτερο. Προκυρήσονται οι εκλογές και από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι πόσο δύσκολο θα είναι η επόμενη σεζόν όταν ξεκινάει έτσι άσχημα για μας. Σύμφωνα τώρα με τις εκτιμήσεις ΕΣΕ, ο τζίρος για το χρονικό διάστημα του Ιουνίου και πριν την έναρξη των θερινών εκτόσεων του τρέχοντος έτους είχε ήδη μειωθεί κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Η δε απώλεια των 305,4 εκατομμυρίων ευρώ από το λιανεμπόριο στο διάστημα των πρώτων 10 ημερών του Ιουλίου αντισταθμίστηκε μερικώς μόνο από την αύξηση της ζήτησης για τρόφιμα και καύσιμα, επηρεάζοντας επιταχύρω την ψυχολογία καταναλωτών και επιτεδευματιών. Δυστυχώς, ό,τι αποφάσεις παίρνουν και ό,τι αναταραχή συμβαίνει, αποτυπώνεται κατευθείαν στην αγορά. Το έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές. Δυστυχώς, τα ψώνια και αυτό, η αγοραστική δύναμη, η δύναμη για να κινηθεί, ο καταναλωτής για να κινηθεί, είναι θέμα ψυχολογίας. Όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχολογία του κόσμου. Επομένως, λογικό είναι ότι θα έχει ανταπόκριση στην αγορά στο μείον. Τον Ιούλιο, σας λέω, ήταν μηδενικά σχεδόν τα ταμεία.
πολύ, για 2 εβδομάδες τουλάχιστον ήμασταν πολύ πεσμένοι, mm-hmm. πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω ποσοστό, μην πω και 70 και 80%. Τώρα τον Αύγουστο λίγο που κινηθήκαμε έγινε κάτι, δηλαδή μπορέσαμε κάπως τις υποχρεώσεις, γιατί ήρθαν όλες μαζεμένες. Λόγω του ότι ήταν κλειστές οι τράπεζες, ήρθαν όλες μαζί. 15 Ιουλίου που άνοιξαν και μετά ήρθαν μαζί και οι πιταγές και οι γραμμάτια και όλα. Να σας πω λίγο και το εξής παράδοξο. Δηλαδή έρχεται ο πελάτης πλέον και επειδή εμείς ξέρουμε βέβαια ο καθένας μας, γιατί και εμείς καταναλωτές είμαστε, ότι υπάρχει πρόβλημα. Και ζητάει από την ήδη μισή τιμή να κόψουμε κι άλλο. Τι να κόψουμε, όταν στη μισή τιμή προσπαθούμε εμείς να μαζέψουμε τα χρήματα, να πληρώσουμε υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει κέρδος στους εμπόρους πλέον και δεν ξέρουμε και του χρόνου πώς θα μείνουμε. Και αυτό είναι κάτι που το ζητάνε πλέον επιτακτικά, γιατί θεωρούν ότι αφού έχουμε τέτοια κρίση, γιατί δεν μας κάνετε και άλλη έκπτωση. Και εκείνο που παρατηρείται πλέον φέτος είναι ότι δεν μπορεί ο καταναλωτής να έρθει για να κάνει μαζική αγορά. Δηλαδή να πάρει, παράδειγμα, στο παιδικό 3 προϊόντα μαζί. 2 φόρμες, 1 παντελόνι, 1 μπουφάν. Κάτι που γινόταν μέχρι και πέρυσι. Φέτος δυστυχώς 1 κομμάτι, 2 κομμάτια. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει επισκεψιμότητα, αλλά δεν υπάρχει ίδια κατανάλωση. Mm-hmm. Στο ταμείο θα είναι 1 το τεμάχιο, θα είναι βαριά 2. Όλοι προσπαθούν και σου λένε, μπορείς να μου το κρατήσεις και λίγο για να πληρωθώ και να έρθω. Διστακτικά όλοι τους. Όπως και να έχει πάντως, οι καλοκαιρινές εκτόσεις του 2015 έπεσαν θύμα ενός οικονομικού και πολιτικού αρμαγεδόνα με τραγικά αποτελέσματα για το σύνολο του ελληνικού εμπορίου.